Δηλαδή, εγώ έτσι όπως το είχα στο μυαλό μου, είναι ότι το 60% θα πήγαινε στην πρώτη κατηγορία, που είναι τώρα το 25% των δανειοληπτών, ώστε σίγουρα να μην χάσουν το σπίτι τους το 60% όσοι υπάγονταν στο νόμο Κατσέλη. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Κοιτάξτε, πρέπει για να μπορέσουμε να αποτιμήσουμε αυτή τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, που σαφώς είχε τις δυσκολίες της, γι' αυτό ήταν και τόσο μακροσκελής και αυτή, πρέπει να δούμε από τα σημεία τα οποία εκκίνησε η κάθε πλευρά. Σας θυμίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση ξεκινούσε από μια θέση η οποία έλεγε ότι πρέπει να υπάρχει προστασία περίπου στο 80%, ενώ η πλευρά των δανειστών έλεγε ότι αυτή η προστασία πρέπει να είναι στο 16%. Καταλήξαμε λοιπόν σε ένα συμβιβασμό, ο οποίος προφανώς έχει τις δυσκολίες του. Mm-hmm. Δεν το κρύβει αυτό κανένας, ούτε πανηγυρίζει, αλλά έχουμε προστασία για πάνω από το 60%, 61%, με συμφωνημένη δόση για την πρώτη τριετία και με κριτήρια τα οποία νομίζω καλύπτουν. Και από εκεί και πέρα, όλο αυτό το πακέτο της ρύθμισης των κόκκινων δανείων μαζί με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, διότι αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, δίνουν τη δυνατότητα, τελειώνοντας το 2015 και βγαίνοντας το 2016, να βγάλουμε τους σκελετούς από τις τράπεζες, να μπούμε σε μια ομαλή οικονομική λειτουργία, να κλείσουμε την περίοδο της ύφεσης, να περάσουμε σε ανάπτυξη. Και ανάπτυξη σημαίνει ότι θα έχουμε δυνατότητα να κάνουμε περισσότερη κοινωνική πολιτική, να αποκλιμακωθεί η ανεργία, να έχουμε μια ορατή αισιοδοξία ότι κλείνουμε αυτή την 7 ετή πλέον. Έχουν κλείσει 7 χρόνια πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Νομίζω ότι το μάλλον αποτέλεσμα... Μάλλον να επανέλθουμε εκεί που ήμασταν πριν ένα χρόνο, εννοείται, όχι, με την ανάπτυξη. Όχι. Θα έρθει τόσο μεγάλη ανάπτυξη που θα δούμε και διαφορά, όχι, στις ζωές μας. Καλά. Κύριε Ζαχαριάδη, μέχρι το 2016. Κοιτάξτε. Πριν από ένα νούμερα χρόνο, για ανάπτυξη. Ναι. Καταρχήν, το να πηγαίνουν καλύτερα κάποια νούμερα που πηγαίνουν αυτή τη στιγμή καλύτερα δεν σημαίνει ότι οι πολίτες είναι σε καλύτερη κατάσταση ή ότι ευημερούν. Μην γελιόμαστε. Είναι ένα πολύ δύσκολο φθινόπωρο και έρχεται ένας δύσκολος και στενός χειμώνας. Αυτό όμως που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι πάμε να ρυθμίσουμε συνολικά το πλαίσιο της οικονομίας. Λέμε ότι πέρσι η οικονομία έβγαινε από την ύφεση και έμπαινε σε ανάπτυξη. Δεν είχε μπει όμως σε καμία συζήτηση το ζήτημα της ρύθμισης των κόκκινων δανείων. Οι τράπεζες, ανεξάρτητα από το γεγονός των capital control και της τραπεζικής αργίας που υπήρξε όντως μία πληγή, δεν ήταν σε κατάσταση που μπορούσαν να σταθούν και χρειαζόντουσαν κεφαλαιοποίηση όπως φαινόταν από την πορεία του πρώτου εξαμήνου του 2015. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αντιστοιχία του Δεκέμβρη του 2015 με το Δεκέμβρη του 2016. Τα μεγέθη είναι διαφορετικά. Βρισκόμαστε σε ένα πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή δίνει αναπτυξιακές δυνατότητες. Και δεν μπορώ να γνωρίζω πώς, ναι, θα είχαν πάει τα πράγματα και διαφορετικά. Και ένα τελευταίο, ότι με αυτό το 23% τελικά του ΦΠΑ στην εκπαίδευση, τι γίνεται, θα μπει από ό,τι διαβάσαμε, δηλαδή ποια είναι τα τελευταία νέα που έχει? Φαίνεται ότι μέσα από δυσκολίες και σε αυτό το επίπεδο της διαπραγμάτευσης πετυχαίνουμε να μετακυληθεί σε άλλες δραστηριότητες, στα τυχερά και κάτι παιχνίδια. Κάτι ακόμα όμως δεν καταρχήν η είδηση λέει ότι το δέχονται μόνο στα τυχερά παιχνίδια. Βέβαια και εκεί πέρα είναι μια επιβάρυνση, υπάρχουν πρατηριούχοι και τα λοιπά. Δεν είναι καμία επιλογή στη φάση που βρισκόμαστε, δεν είναι εύκολη. Μάλιστα. Κύριε Σαλμά, έρχεται το νομοσχέδιο.